έχουμε μαζί μας τον κύριο Ευάγγελο Κεκάτο, που είναι αντιδήμαρχος τουρισμού της Κεφαλονιάς. Κύριε Κεκάτο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές, τους θεατές. Και να πω χρόνια πολλά για τη σημερινή Άγια Μέρα για όλους μας εδώ στα Επτάνησα, με επίκεντρο τη Ζάκυνθο φυσικά, τον Άγιο Διονύση. Χρόνια πολλά λοιπόν, άλλη μια φορά χρόνια σε όλα τα Επτάνησα. Καλά σε όλους. Λοιπόν, κύριε Κεκάτε, τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Μέσα σε ένα χρόνο είχαμε τόσο μεγάλη αύξηση. Ναι. Εμείς έχουμε μια ηθική ικανοποίηση, γιατί δουλέψαμε πάρα πολύ για αυτή την εναλλακτική μορφή τουρισμού. Διότι πιστεύουμε ότι τίποτα δεν γίνεται από μόνο του. Πρέπει να δουλεύουμε συνέχεια προς κάθε κατεύθυνση. Και μια παράλληλη μορφή ήταν και ο γαμήλιος τουρισμός, που πραγματικά θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για το νησί μας να ταυτιστεί και με αυτή τη δυνατότητα. Είχαμε πολύ καλές εκθέσεις από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον γαμήλιο τουρισμό, τους επιχειρηματίες. Εμείς ως Δημοτική Αρχή το στηρίζουμε με όλη μας τη δύναμη, προβάλλουμε σε κάθε μορφή στο εσωτερικό και το εξωτερικό την Κεφαλονιά και για αυτή τη δυνατότητα. Και είμαστε ευτυχείς με το αποτέλεσμα, κάνοντας το κλείσιμο της χρονιάς του 2015. Λοιπόν, πολλά ζευγάρια επιλέγουν το νησί. Τι ξεχωριστό πιστεύετε ότι βρίσκουν και σε ποια σημεία συνήθως γίνονται αυτοί οι γάμοι? Κοιτάξτε, το νησί είναι χαρισματικό. Θα έλεγα όλη η χώρα μας είναι χαρισματική. Το Ιόνιο είναι σε μια ιδιαίτερα ξεχωριστά όμορφη γωνιά αυτής της χώρας και έχει πλεονέκτημα στο να δημιουργούνται τέτοιες εκδηλώσεις. Το πλεονέκτημα είναι οι φυσικές ομορφιές, ο καιρός, ο σταθερός καιρός και πραγματικά οι υποδομές που μπορούν να το στηρίξουν αυτό το πράγμα, διότι ο γάμος γίνεται στα αντιδημερχιακά κτίρια σε διάφορες ενότητες του νησιού, στους παλιούς δήμους, στο τυπικό του σκέλος και μετά γίνεται σε διάφορες εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο νησί, εξωδιακές εγκαταστάσεις, ειδικούς χώρους ή χρησιμοποιούν ακόμα και φυσικά μνημεία της φύσης για αυτούς τους χώρους. Αναφέρω τη Μελισσάνη, ένα μικρό παράδειγμα, που κατ' ουσίαν εκεί γίνεται μια ανταλλαγή υπόσχεσης γάμου, όπως γνωρίζετε. Βλέπουμε τώρα και στις οθόνες μας αυτούς τους όρκους που έχουν ανταλλάξει ενώπιόν σας. Αυτή η ανταλλαγή όρκων γίνεται σε μαγικά σημεία που πραγματικά. Ένας γάμος, όπως γνωρίζετε, χαρακτηρίζει τη ζωή ενός ανθρώπου σχεδόν διαβίου. Λέω σχεδόν γιατί πολλές φορές έχουμε επανάληψη. Η δικιά μας θρησκεία το επιτρέπει μέχρι τρεις φορές. Στον πολιτικό νομίζω δίνει και άλλες δυνατότητες. Λοιπόν, εμείς αυτό το αξιοποιούμε όσο μπορούμε καλύτερα. Πήγε πάρα πολύ καλά και είμαστε πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Και θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα. Δεν ησυχάζουμε ότι είμαστε εντάξει. Είναι μια παράλληλη μορφή εναλλακτικού τουρισμού, πολύ ισχυρή, διότι δένει τον κόσμο με τον τόπο, δένει με την έννοια της ανάμνησης. Εκεί που παντρεύεται κάποιος, το θυμάται για πάντα. Βέβαια. Τουλάχιστον μέχρι τους πρώτους μεγάλους τσακωμούς. Αλλά εντάξει, είναι όμορφα. Και το ζούμε και το χαιρόμαστε και θέλουμε να το ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό και το αναφέρουμε. Μάλιστα, κύριε Κεκάτε, σε αυτό το πλαίσιο της ανάμνησης, είπατε ότι είναι πολύ πιθανόν τα ζευγάρια αυτά να επιθυμήσουν και στο μέλλον να ξαναεπισκεφθούν το νησί, για να ξαναζήσουν τέτοιες μοναδικές στιγμές. Βεβαίως, είναι η επέτειος. Όπως ξέρετε, ένας γάμος κάθε χρόνο δεν γιορτάζεται με επέτειο. Οπότε είναι μια ευκαιρία και μια αφορμή να έρθει κάποιος να μιλήσει. Ξέρετε, είναι σημαντικό γιατί δεν είναι απλά μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού. Είναι μια μορφή συναισθηματικού εναλλακτικού τουρισμού γιατί περιγράφει κανείς το γάμο του. Δένεται με τον τόπο, δεν είναι απλώς μια εμπειρία. Είναι κάτι που χαρακτηρίζει τη ζωή του. Οπότε αυτό είναι μια αυτόματη διαφήμιση του τόπου διαρκείας προς κάθε κατεύθυνση. Μετά που θα γυρίσει στη χώρα του, θα μιλήσει, θα ξαναπεί. Και έτσι αυτό έδειξε ότι μπορεί να αναπτυχθεί πολύ αυτή η μορφή τουρισμού και το κυνηγάμε και το θέλουμε και το επιδιώκουμε. Και σε κάθε έκθεση που πηγαίνουμε στο εξωτερικό έχουμε ειδικό τμήμα προβολής του γαμήλου τουρισμού. Α, μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, όπως και στο Λουγκάνο τελευταία. Mm-hmm. Και τώρα ετοιμαζόμαστε για τη Σουηδία φυσικά, όπου και εκεί θα αναπτύξουμε πάρα πολύ αυτή τη μορφή τουρισμού. Εσείς προσωπικά τελέσατε αρκετούς τέτοιους γάμους το καλοκαίρι που μας πέρασε? Ναι, εγώ προσωπικά τέλεσα γύρω στους 100 γάμους. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Βέβαια, να φανταστείτε ότι η τελετή δεν είναι μια απλή τελετή. Προσφέρουμε λουλούδια στην ύφη, δηλαδή και στο δημαρχιακό μέγαρο που γίνεται. Την αγκαλιάζουμε αυτή την εκδήλωση. Υπάρχει ειδική αίθουσα που γίνεται, υπάρχει μια προετοιμασία. Είναι κάτι περισσότερο. Δηλαδή, δεν θέλουμε να είναι μια απλή γραφειοκρατική διαδικασία. Θέλουμε να είναι μια πράξη αγάπης και σεβασμού και προς τους ξένους μας και οι ξένοι να το αισθανθούν αυτό. Είτε φορούν blue jean, είτε φορούν smoking. Και θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Κεκάτο, ότι αυτό είναι γνωστό αυτό που κάνετε στην Κεφαλονιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι το κάτι παραπάνω στον πολιτικό γάμο μπορούν να το προσφέρουν οι δημοτικές αρχές γενικότερα, αλλά δεν το κάνουν όλοι. Και μπράβο σας που το κάνετε. Εδώ το κάνω και θέλω δημόσια να ευχαριστήσω όλα τα υπηρεσιακά στελέχη. Βεβαίως. Διότι πολλές φορές, παρά το τυπικό ότι οι γάμοι γίνονται 2 ή 3 φορές τη βδομάδα συγκεκριμένη ώρα, γίνεται υπέρβαση.
πάντα με σκοπό να προβληθεί το νησί για να δουλέψουμε όλοι. Και ξέρετε, ο δημοτικός υπάλληλος δεν έχει, το κάνει από πραγματικά αγάπη για τον τόπο του. Έτσι. Δεν το κάνει γιατί είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Και λειτουργούμε σε αυτή τη συχνότητα. Είναι αυτό που λέμε το φιλότιμο, είναι το πιο ισχυρό όπλο. Αυτό αξιοποιούμε, αυτό υπάρχει και πάνω σε αυτό στηριζόμαστε και πάνω σε αυτό αναπτύσσουμε και τη φιλοξενία και όλα. Θέλουμε και οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να παντρευτούν να αισθανθούν την αγάπη και το σεβασμό και την τιμή που γίνεται και σε εμάς και σε αυτούς. Είναι αμφίδρομη η σχέση και λειτουργεί. Ανταλλάσσουμε κάρτες, μετά επικοινωνούμε, βγάζουμε φωτογραφίες. Δηλαδή, δενόμαστε με αυτό το γεγονός, γι' αυτό και αναπτύσσεται. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε και κάτι και του χρόνου να σημειωθούν εγώ πάλι τέτοια ποσοστά. Να σε ευχαριστήσω χρόνια πολλά και καλά για τον Άγιο Διονύσιο και εύχομαι πάντα να επικοινωνούμε και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.